Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το προσφυγικό. Δεν βγήκε κάποιος λευκός καπνός όπως ενδεχομένως να περιμέναμε από τη Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, τι θα απαντούσατε σε έναν πολίτη, ακόμη και ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα σας έλεγε ότι αφενός επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αφετέρου επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγράψει έπειτα από 4,5 χρόνια ελλείψεις, λάθη, πράγματα για τα οποία δεν μπορεί να είναι περήφανος, όπως η κατάσταση στη Μόρια, έτσι να ρίξετε λίγο τους τόνους στην αντιπολιτευτική σας τακτική. Τι θα το απαντούσατε, αλήθεια? Θα το απαντούσα ότι το προσφυγικό, ναι, το φορολογικό, το περίφημο δόγμα νόμος και τάξη είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του τι έλεγε αυτή η κυβέρνηση όσο ήταν αντιπολίτευση, τι έλεγε μέχρι τον Ιούλιο και το τι κάνει μετά. Και το τι κάνει μετά τον Ιούλιο δικαιώνει σε μεγάλο ποσοστό αυτά που κάναμε εμείς ως κυβέρνηση. Ας ερθούμε λοιπόν στο προσφυγικό. Εμείς στο προσφυγικό παραλάβαμε μια λευκή σελίδα, δεν υπήρχε τίποτα πριν από αυτό. Ναι. Κάναμε πάρα πολλά. Κάναμε ξεχωριστό Υπουργείο, δομές, φτιάξαμε κέντρα υποδοχής και αντιμετωπίσαμε μια μεγάλη προσφυγική κρίση. Παραδώσαμε σε αυτή την κυβέρνηση μια κατάσταση για την οποία ο ίδιος ο κύριος Ξοχοίδης, όταν πήγε, είπε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο συγκεκριμένος χώρος. Βεβαίως, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα, με λάθη, καθυστερήσεις, αυταπάτες και με διάφορα άλλα πολιτικά προβλήματα. Κάναμε όμως ένα πολύ μεγάλο έργο. Mm-hmm. Αυτή η κυβέρνηση ανακάλυψε αυτό το οποίο λέγαμε εμείς, ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα, δυστυχώς. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν, όχι με την έννοια των εθνικών σύνορων, με αυτή την έννοια βεβαίως και υπάρχουν, δεν υπάρχουν με την έννοια ότι μπορείς να φυλάξεις σύνορα όπως φυλάσεις στην ξηρά. Ανακάλυψε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα των προσφύγων, ανακάλυψε ότι δεν μπορεί να γίνει άμεσα διαχωρισμός προσφύγων και μεταναστών και μια σειρά από προβλήματα τα οποία οδηγούν σε μια κριτική κατάσταση. Και κυρίως το ότι δεν έχει να διαφοροποιηθεί πολιτικά σε τίποτα από αυτά που κάναμε εμείς. Ίσα-ίσα σε πολλούς τομείς θα κάνει πολύ χειρότερα. Διότι παρέλαβε στη Μόρια συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και χωρίς να βγει και να πει ένα πολιτικό συγγνώμη, έχει αυτή τη στιγμή φτάσει στην κατάσταση εκεί και σε πολλά άλλα νησιά σε ένα εκρηκτικό σημείο. Υποθέτω παραμένει για σας κόκκινη γραμμή η ίδρυση κλειστών κέντρων κράτησης, σωστά? Κοιτάξτε, και από πολιτική άποψη και από χριστιανική άποψη, διότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παρελάβουν στα κανάλια, στη Βουλή ορκιστήκαμε θρησκευτικό όρκο, πηγαίνουν στις εκκλησίες, κάνουν το σταυρό τους, δηλώνουν χριστιανοί φανατικοί, μας κατηγορούν εμάς για διάφορα πράγματα. Ας διαβάσουν λίγο το τι λέει χριστιανική θρησκεία για την έννοια του πρόσφυγα, του ξένου, του άλλου. Εάν δεν τους αρέσουν άλλα κείμενα που έχουν σχέση με την ελληνική παράδοση ή με την ελληνική ιστορία. Και ας θυμηθούν το τι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες, τουλάχιστον εμείς που καταγόμαστε από προσφυγικές οικογένειες, παππούδες ή γιαγιάδες, ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ είναι άνθρωποι δυστυχισμένοι, είναι άνθρωποι που έχουν έρθει από πολύ μακριά, έχουν περάσει πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες, έχουν υποστεί ένα τεράστιο κόστος και δεν είναι δυνατόν να τα αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με εγκλεισμό σε ειδικές τύπους φυλακές. Αν αυτό είναι το όνειρο της Νέας Δημοκρατίας, να βγει και να το πει σαφέστατα και να μην βάζει τα διάφορα στελέχη της να διαφοροποιούνται λίγο ή πολύ από ορισμένους υπουργούς τους. Να πει με σαφήνεια τι θα κάνει. Θα μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών? Λοιπόν, στο θέμα των αποδήμων θα ήθελα να περάσουμε. Καταγράφεται ήδη μετά την ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ η άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει βήματα πίσω, με δεδομένο ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο διάλογος, ήσασταν το μόνο κόμμα που στο τέλος έλεγε ότι δεν πρέπει να προσμετράτε στο εθνικό αποτέλεσμα, στην επικράτεια, η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Ως εκ τούτου είναι εύλογα όσα σας έλεγαν από την κυβέρνηση που σας κατηγορούσαν για απομόνωση? Σε καμία περίπτωση. Και υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το πρώτο κόμμα μετά από την απελευθέρωση της χώρας στους Γερμανούς. Ναι. Δηλαδή το πρώτο κόμμα από τη δεκαετία του 40 που έφερε αυτό το ζήτημα, που ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα, που έφερε σχετικό νόμο, που έκανε αρμόδια επιτροπή, που έφερε πόρισμα αυτή η επιτροπή και υιοθέτησε το πόρισμα αυτής της επιτροπής, στον οποίο συμμετείχαν και διάφορα τωρινά κυβερνητικά στελέχη. Ναι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα, η πολιτική γραμματεία με μια σαφέστατη ανακοίνωση δείχνει ότι βεβαίως και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να κάνουμε εκείνες τις αμοιβαίες συζητήσεις και τους συμβιβασμούς, αλλά μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Στο τι γίνεται δηλαδή σε σχέση με άλλες χώρες και στο τι γίνεται με το να εξυπηρετηθεί ακριβώς η αναγκαιότητα να εκφραστούν οι πολίτες, οι Έλληνες του εξωτερικού,
στους οποίους θα το πω μια φορά ακόμα, θα κουραστώ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, τόσα χρόνια τους αφαιρούσαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε αυτή τη σελίδα. Άρα, κύριε Αλεξιάδη, από ό,τι καταλαβαίνω και από την ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας, μπορείτε να συζητήσετε για ασφαλιστικές δικλείδες, αρκεί αυτές να μπουν στο Σύνταγμα, τώρα που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης, για να μην πέσουν μετά στα δικαστήρια. Σωστά. Το ΑΦΜΗ, το ανώτατο όριο απουσίας από τη χώρα κλπ. Κοιτάξτε, το ΑΦΜΗ είναι ένα κριτήριο το οποίο δεν είναι ασφαλές. Mm-hmm. Διότι ένας πολίτης, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, ναι, δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, δεν μιλάει καν ελληνικά, εκτός από το καλημέρα, καλησπέρα, είναι όμως Έλληνας και πιθανά Έλληνας πιο πολύ από μένα, με την έννοια της καταγωγής. Αυτός θα μπορεί με μια απλή εξουσιοδότηση σε ένα νομικό στην Ελλάδα να βγάλει ΑΦΜΗ και να ανοίξει λογαριασμό, τραπεζικό λογαριασμό, ναι, και οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν είναι ασφαλές κριτήριο το ΑΦΜΗ και νομίζω δεν πρέπει να επιλεγεί. Αλλά υπάρχουν άλλα κριτήρια και υπάρχουν άλλα φίλτρα που ακολουθήσαν άλλες χώρες για να λυθεί το θέμα. Εμείς θέλουμε να λυθεί το ζήτημα της ψήφου, δεν θέλουμε όμως να αλλοιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα της Ελλάδος. Δεν θέλουμε δηλαδή να επιλέγει για το τι θα γίνει στη χώρα μας, mm-hmm, ένας πολίτης άλλης χώρας που έχει να έρθει στην Ελλάδα ή δεν έχει έρθει ποτέ, που έχει να έρθει στην Ελλάδα 30-40 χρόνια, που δεν έχει καμία επίπτωση στο τι γίνεται στη ζωή του η ψήφος που θα δώσει σε κάποιο βουλευτή που θα έρθει αυτός να καθορίσει τη ζωή των υπολείπων. Άρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Τώρα, για να περάσουμε στο χαρτοφυλάκιό σας, επαναλαμβάνω ότι είστε αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΚΣ Οικονομικών. Θα αρχίσει η μάχη του προϋπολογισμού στη Βουλή. Είναι ήδη κατατεθειμένο ένα προσχέδιο από το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ λέει διάφορα πράγματα. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Ακούμε και να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να παρουσιάσει ως δικά της πράγματα που είναι η δική σας πολιτική και ότι τρώει από τα έτοιμα κτλ. Και ακούμε και από την κυβέρνηση ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού υπάρχει ταξική μεροληψία υπέρ των ισχυρών. Ή δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, ή αν εφαρμόζετε τη δική σας πολιτική, ήσασταν και εσείς ταξικά μεροληπτικοί υπέρ των ισχυρών. Όχι. Εμείς κατηγορηθήκαμε και δεν ήμασταν, και πολύ σωστά δεν ήμασταν, διότι όταν είχαμε μια επιλογή να κάνουμε, ναι, κάναμε επιλογή υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, κάτι το οποίο δεν είναι αρχή μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο το Σύνταγμά μας στο θέμα των φορολογικών βαρών καθορίζει ως προς το τι πρέπει να γίνει. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα στα θέματα της οικονομικής πολιτικής. Εμείς περιμένουμε ακόμα την κυβέρνηση να μας πει ποια θα είναι η οικονομική πολιτική της. Διότι προσέξτε το αφήγημα. Μέχρι τις εκλογές, ναι, μας περιγράφαν μια οικονομία που είναι σε καταστροφή. Mm-hmm. Μια χώρα την οποία έχει διαλύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς υπάρχει το κείμενο το οποίο κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών με την υπογραφή του στη Βουλή. Εάν διαβάσει κάποιος περίπου τις 20 πρώτες σελίδες, θα δει μια περιγραφή της οικονομίας, πολύ θετική, περιγράφοντας το τι έγινε το 18 και το 19 επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ με τα πιο θετικά στοιχεία. Άρα, πού είναι όλο αυτό το αφήγημα περί καταστροφής που μας λέγανε. Τώρα, αν είχατε δίπλα σας τον κύριο Σταϊκούρα, θα σας έλεγε ότι όταν καταθέτατε κι εσείς προϋπολογισμούς, είχατε στο προσχέδιο το πόσο ελάφρυνε το δημόσιο χρέος το PSI. Το οποίο έχετε δαιμονοποιήσει και καλά έχετε κάνει. Δηλαδή, διέλυσε τα ταμεία. Αλλά δεν λέγαμε, μόνο αυτό για το PSI. Ναι. Δεν λέγαμε μόνο αυτό. Το PSI έχει μία πλευρά ρύθμισης χρέους, έχει όμως και μία άλλη πλευρά, mm-hmm, διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν κάναμε μόνο αυτή την προσέγγιση, αλλά κάθε διάλογος είναι θεμητός και μακάρι από την Τρίτη που ξεκινάει στην Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του προϋπολογισμού να έρθει ο κύριος Σταϊκούρας και θα έρθει, φαντάζομαι, και θα συζητήσουμε όλα αυτά. Σε σχέση όμως με τον προϋπολογισμό, αναδεικνύεται και μία άλλη πλευρά. Πείτε μας. Μέχρι τις εκλογές προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα ελαφρύνει φορολογικά τους Έλληνες πολίτες. Στη σελίδα 22 του προϋπολογισμού, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα δει κάποιος ότι παραμένουν τα 51 δις φορολογικής επιβάρησης της προηγούμενης χρονιάς και προστίθενται, δεν αφαιρούνται, άλλα 600 εκατομμύρια, και πρέπει την Τρίτη στη Βουλή να μας εξηγήσουν τις επόμενες μέρες τι είναι αυτά τα 600 εκατομμύρια. Α, δεν προκύπτει. Σελίδα 22, ναι, τρίτη ή τέταρτη γραμμή, ναι, 600 εκατομμύρια επιπλέον φορολογική επιβάρηση. Ναι, ναι, εννοώ, δεν αιτιολογούνται, δεν προκύπτει το πόθεν, δεν είναι σαφές. Μπορεί να μας πούνε ηρωικά λόγια ότι θα έρθουν από την ανάπτυξη ή από, mm-hmm, κάποιες μεταφυσικές καταστάσεις. Εσείς τι υποψιάζεστε όμως? Εγώ δεν υποψιάζομαι. Εγώ βλέπω ότι εκείνοι οι περίφημοι 29 άδικοι φόροι του ΣΥΡΙΖΑ, συσσαγωγικά το άδικοι για τους οποίους μας κατηγορούσαν, μέχρι στιγμής δεν έχει εξαγγελθεί ότι θα καταργηθεί έστω ένας. Και επίσης, σελίδα 43 του προϋπολογισμού, ναι, για το περίφημο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ μας έλεγαν ότι
μειώσουν τις ασφαλιστικές φορές. Προβλέπονται 660 εκατομμύρια επιπλέον ασφαλιστικές φορές την καινούργια χρονιά από την προηγούμενη. Ένα ποσοστό από αυτά μπορώ να τις δικαιολογήσω λόγω του 13,5% το οποίο θα υπολογιστεί. Αλλά το ποσό είναι τεράστιο. Άρα περιμένουμε εξηγήσεις, διότι ο μήνας του μέλητος τελείωσε για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Τώρα πλέον φέρνει νομοσχέδια και εκεί αποκαλύπτεται η πολιτική της, όπως αποκαλύπτεται και όλη αυτή η ιστορία ότι θα είναι πιο κοινοβουλευτική, θα είναι πιο ήπη, πιο δημοκρατική. Το νομοσχέδιο που συζητιέται τώρα στη Βουλή αναδεικνύει τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα, ναι, και τα δωράκια σε ισχυρούς και σε διαπλεκόμενους. Mm-hmm. Θέλετε αυτό να μας το κάνετε λίγο λιανά? Για το αναπτυξιακό εννοείται προφανώς. Άρθρο 212 του αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Δεν θα το διαβάσετε σε μεγάλα site και μεγάλες εφημερίδες, το καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα γιατί. Mm-hmm. Προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών που είναι στο υπερταμείο, ναι, που μπορούν να φτάσουν μέχρι τις 7.500 ευρώ το μήνα, όπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, διότι αυτά θα τους αποκαλύπτουμε κάθε μέρα στη Βουλή, την ίδια στιγμή που λένε ότι δεν έχουν δυνατότητα να υλοποιήσουν φορολογικές ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος ή στο έμφυα, στους κατοίκους των νησιών, διότι εμείς είχαμε συμφωνήσει και είχαμε εξαγγείλει, ναι, τη μείωση του φόρου εισοδήματος και του έμφυα στα πολύ μικρά νησιά, ακριβώς για να βοηθήσουμε τους Έλληνες ακρίτες. Αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν το υλοποιεί, αλλά δίνει δωράκι στα στελέχη της που θα παίρνουν μέχρι 7.500 ευρώ το μήνα με σκανδαλώδη διαδικασία για να τους ευνοήσει. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με μια κουβέντα για το πώς, αν σας κάνει καλό όλη αυτή η συζήτηση, πόσο έτοιμοι ήσασταν, αν ήσασταν έτοιμοι, αν φταίει ο κύριος Βαρουφάκης και όλα αυτά. Κατά καιρούς έχετε πει όλοι σας ότι τέλος πάντων υπάρχει μια μηντιακή κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, ότι τα μέσα ή πολλά μέσα τέλος πάντων κάνουν την τρίχα τριχιά. Οπότε, κοιτάξτε, τι κρίση ιστορικής ανασκόπησης σας έχει πιάσει? Εγώ είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Ναι. Και ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής, ναι, έχω τη στοιχειώδη συντροφικότητα και τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να προβάλλω στον πολιτικό μου λόγο τη συλλογική απόφαση και όχι την όποια προσωπική μου άποψη. Σε ό,τι αφορά το 2015... Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια ηρωική μάχη και καλά έκανε και την έδωσε. Έκανε ένα συμβιβασμό το καλοκαίρι και καλά έκανε και τον έκανε. Και τα αποτελέσματα του 2018 και του 2019 δείχνουν την επιτυχία εκείνης της πολιτικής. Εάν όποιος Αλεξιάδης έχει προβλήματα στο ότι δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει Υπουργείο το 2015, κακώς ανέλαβε Υπουργείο. Μάλιστα. Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Και εγώ καλή συνέχεια. Να καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τις σκοτεινότερες πτυχές του σκανδάλου Νοβάρτης παρουσιάζει ένα νέο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε χθες στην ελβετική τηλεόραση, στη δημόσια ελβετική τηλεόραση. Τρεις μάρτυρες παραδέχονται τις προσπάθειες.